Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως βλέπετε λοιπόν και εσείς, έχει πάρει θέση ήδη ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής, και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η αλήθεια είναι ότι και στο διάλειμμα, έτσι λίγο που το συζητούσαμε, ξέρουμε ότι αφορά πολλούς από εσάς, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ψυχοσωματικά νοσήματα. Και το ερώτημα είναι ένα: νοσεί πρώτα το σώμα και μετά ενδεχομένως η ψυχή, ή το αντίθετο, ή και τα δύο? Νίκος Παπανικολάου εδώ για να μας τα απαντήσει. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ψυχοσωματικά νοσήματα, τα κακώς κείμενα της εποχής μας. Θα λέγαμε το ότι έχουν πολλαπλασιαστεί ίσως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λέω κρίσης, ίσως έχουν πολλαπλασιαστεί επίσης τα ψυχοσωματικά νοσήματα. Ίσως είναι από τα κακώς κείμενα του πολιτισμού μας που δεν μας δίνει τη δυνατότητα, την πολυτέλεια του να καθίσουμε να σκεφτούμε, να φουγκραστούμε, να έρθουμε σε επαφή με το συναίσθημά μας. Οπότε περνούμε πάνω από το συναίσθημά μας και το εκδηλώνουμε πλέον στο σώμα μας με τη μορφή των ψυχοσωματικών νοσημάτων, Νικόλετα. Θέλω να μου πεις ακριβώς τι εννοούμε με τον όρο ψυχοσωματικά νοσήματα. Λίγο πολύ όλο το αντιλαμβανόμαστε, αλλά έτσι ποια είναι ακριβώς η μορφή του? Ναι, εννοούμε προφανώς μια σωματική ασθένεια η οποία πιστεύεται ότι προκαλείται ή επιδεινώνεται από εκεί και πέρα από διάφορους ψυχικούς παράγοντες. Γενικότερα θεωρούμε ότι, και πρέπει να πούμε, ότι υπάρχει πάντα μια διανοητική πτυχή σε οποιαδήποτε ασθένεια, ουσιαστικά, Νικόλετα. Θα λέγαμε ότι βεβαίως υπάρχει αλληλεπίδραση των οργανικών, των ψυχολογικών και των κοινωνικών οικονομικών παραγόντων. Για παράδειγμα, μιλούμε ότι στην περίοδο της κρίσης έχουμε πολλαπλασιασμό από εκεί πέρα των διάφορων καρδιοαγγειακών νοσημάτων, έτσι, από εκεί πέρα. Όπως επίσης έχουμε πολλαπλασιασμό των διαταραχών πανικού, για παράδειγμα, στην περίοδο της κρίσης. Άρα λοιπόν υπάρχει κοινωνικός και οικονομικός παράγοντας, ο οποίος εμπίπτει σαφώς σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα λέγαμε ότι υπάρχουν τρία στοιχεία. Υπάρχει κληρονομικότητα, υπάρχει τρόπος ζωής και ευπάθεια. Ξέρεις, η ευπάθεια είναι χαρακτηριστική για το κάθε όργανο το οποίο θα νοσήσει. Θα λέγαμε, για παράδειγμα, ότι στο πένθος μπορεί κάποιος να εκδηλώσει καρδιακή αρρυθμία. Μπορεί κάποιος να εκδηλώσει σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, ή αλλιώς σπαστική κολίτιδα, όπως ήθιστε να λέγεται, ή αυτό να χειροτερέψει. Μπορεί κάποιος άλλος να μην εκδηλώσει τίποτα. Άρα λοιπόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια αγαστή, μια καλή συνεργασία μεταξύ σώματος και ψυχής, εγκεφάλου πρακτικά. Οπότε λοιπόν από εκεί πέρα εκδηλώνεται ένα νόσημα το οποίο έχει σαφώς ψυχοσωματικές διαστάσεις. Δηλαδή, εμπίπτει και στα δύο. Άρα ο εαυτός ενδεχομένως να επιτίθεται στον εαυτό του και να εκδηλώνει ένα νόσημα. Όμως, επειδή σίγουρα δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε όλα, αν θέλεις, στην πίεση, στο στρες, στο άγχος, στο πένθος, οποιοδήποτε συναίσθημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο νόσημα. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ασθενών με ψυχοσωματικά νοσήματα? Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα λέγαμε το πρώτο χαρακτηριστικό είναι η αλεξιθυμία. Αλεξιθυμία είναι μια λέξη, μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη λέξη. Μιλούμε για τη δυσκολία κάποιων ανθρώπων να έρθουν σε επαφή με το συναίσθημά τους. Ελληνική, ελληνικότητα τη λέξη, επινοήθηκε πρώτα από τον ψυχίατρο το Συφνέο το 1983. Και όταν μιλούμε σε αυτούς τους ανθρώπους για το πώς αισθάνθηκες, αυτοί μας λένε δεν μπορούν να περιγράψω το πώς αισθάνθηκα. Είναι από ό,τι βρέθηκε τουλάχιστον στους συγκεκριμένους ανθρώπους με την μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου, φαίνεται ότι το τμήμα παραγωγής και το τμήμα επεξεργασίας των συναισθημάτων στον εγκέφαλο λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, αυτά τα δύο τμήματα δεν επικοινωνούν τόσο καλά μεταξύ τους. Δηλαδή, καταλαβαίνω ίσως το συναίσθημά μου, το επεξεργάζομαι το συναίσθημά μου ως ένα σημείο, αλλά δεν μπορώ να το λεκτικοποιήσω και δεν μπορώ σαφώς από εκεί πέρα να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία. Άρα λοιπόν μιλούμε για άτομα τα οποία γενικότερα δεν μιλούν πολύ για τα συναισθήματά τους. Μιλούμε για άτομα τα οποία έχουν έτσι ορθολογικές απόψεις και σίγουρα μιλούμε για άτομα τα οποία υποφέρουν από σωματικά ενοχλήματα. Η δεύτερη μεγάλη έτσι κατηγορία που μπορούμε να ονομάσουμε είναι οι γυναίκες. Προφανώς στις γυναίκες τα ψυχοσωματικά νοσήματα είναι πιο έντονα, ίσως λόγω του βιολογικού παράγοντα, ίσως και λόγω κάποιων ορμονικών διακυμάνσεων που μπορεί να υπάρχουν. Ή κάτω των 30. Κάτω των 30 φαίνεται ότι νοσούν περισσότερο από ψυχοσωματικά προβλήματα. Φαίνεται ότι πάνω των 30 αποκτούμε μια εντός εισαγωγικών σοφία μεγαλύτερη, την οποία μπορούμε από εκεί και πέρα, ίσως και αναισθησία ως ένα σημείο βεβαίως, όπου μπορούμε από εκεί και πέρα να διαχειριστούμε καλύτερα κάποια συναισθήματα. Σίγουρα μιλούμε για άτομα τα οποία έχουν έτσι ψυχολογικές ή συναισθηματικές συγκρούσεις. Ξέρεις, γενικότερα στην ψυχολογία η συγκρουσιακή κατάσταση είναι αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα. Δηλαδή, αν εγώ είμαι εξαρτημένος από κάποιο άτομο, από τη μητέρα μου για παράδειγμα, δεν υπάρχει πρόβλημα ως ένα σημείο. Αν εγώ, για παράδειγμα, έχω θυμό απέναντι στη μητέρα μου, επίσης δεν υπάρχει πρόβλημα ως ένα σημείο.
Ωστόσο, αν είμαι εξαρτημένος από το ίδιο πρόσωπο και έχω θυμός προς το ίδιο πρόσωπο, τότε είναι μια βαθιά συγκρουσιακή κατάσταση που συνήθως δεν μπορώ να την επεξεργαστώ και άρα λοιπόν από εκεί και πέρα συνήθως εκδηλώνεται στο σώμα μου με τη μορφή κάποιου ψυχοσωματικού προβλήματος. Σίγουρα μιλούμε για άτομα τα οποία με κάποιο τρόπο κάνουν απόθυση των συναισθημάτων τους, δηλαδή δεν τα επεξεργάζονται τα συναισθήματά τους, τα ξεχνούν τα συναισθήματά τους. Η απόθυση είναι μια αμυντική διαδικασία η οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε πολλές τραυματικές καταστάσεις. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να θυμάμαι την τραυματική κατάσταση, αλλά δεν θυμάμαι το συναίσθημα το οποίο υπήρχε σε αυτή την τραυματική κατάσταση. Και από εκεί και πέρα, με βάση μια μετατροπή, μετατρέπουμε αυτά τα συναισθήματα τα οποία έχουμε σε κάποιο σωματικό πρόβλημα, το οποίο εκδηλώνεται. Υπάρχουν έτσι τα σημαντικά ή και λιγότερο σημαντικά ψυχοσωματικά προβλήματα? Ναι, θα λέγαμε ότι υπάρχουν ψυχοσωματικά πολλά προβλήματα, τα οποία εκδηλώνονται γενικότερα καρδιοαγγειακό σύστημα, πρώτο και καλύτερο. Μιλούμε για σοβαρές ασθένειες από εκεί πέρα, αρρυθμίες από εκεί πέρα. Ξέρεις, έχει βρεθεί ότι την πρώτη μέρα που κάποιος πενθεί ένα πολύ προσφυλές αγαπητό του πρόσωπο, ο κίνδυνος του να υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου αυξάνεται κατά 21 φορές. Από εκεί και πέρα αυτός ο κίνδυνος παραμένει αρκετά υψηλός την πρώτη εβδομάδα του πένθους ακριβώς. Σαφώς γαστροεσοφαγικός σωλήνας. Ο γαστροεσοφαγικός σωλήνας είναι ο κατεξοχήν σωλήνας, στον οποίο εκδηλώνονται διάφορα ψυχοσωματικά προβλήματα. Για παράδειγμα, παλινδρόμηση, γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Προβλήματα στο στομάχι. Προβλήματα στο στομάχι, έλκος στομάχου, έλκος δωδεκαδακτύλου. Μίλησαμε προηγουμένως για τη σπαστική κολίτιδα, σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, όπως ήθιστε να λέγεται πλέον. Μιλούμε δηλαδή γενικότερα για μια πληθώρα νοσημάτων τα οποία εκδηλώνονται. Από εκεί και πέρα, ο ύπνος, για παράδειγμα, που επίσης εκδηλώνονται προβλήματα στον ύπνο ανάλογα με την ψυχολογία την οποία έχουμε, στη συμπεριφορά μας δηλαδή, ανάλογα με την ψυχολογία την οποία έχουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε πρωτοπαθία ύπνια, να δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε όταν είμαστε αγχωμένοι. Ή αντίστοιχα, όταν είμαστε θλιμμένοι, όταν έχουμε κατάθλιψη, κάποια στοιχεία κατάθλιψης, έστω και στοιχεία που δεν εμφανίζονται ξεκάθαρα, μπορεί να ξυπνούμε κατά τη διάρκεια του ύπνου και να μην μπορούμε να κοιμηθούμε. Είναι η δευτεροπαθής αϋπνία. Πάντως, έχω την αίσθηση, Νίκο, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε συνειδητοποιήσει πάρα πολύ ότι τον ίδιο ρόλο που μπορεί να παίξει η θλίψη, το πένθος, ο πόνος, στο να εκδηλωθούν κάποια ψυχοσωματικά νοσήματα, τον ίδιο ρόλο μπορεί να παίξει και το άγχος και το στρες, είναι έτσι? Γιατί έχει μπει πολύ πιο έντονα ακριβώς στη ζωή μας. Και το άγχος και το στρες, και ειδικά, Νικολέτ, το παρατεταμένο άγχος και το παρατεταμένο στρες. Ξέρεις, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό και ωραίο παράδειγμα το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε σχέση με ένα ποτήρι το οποίο το κρατούμε, το πόσο βαρύ μπορεί να μας φαίνεται αυτό το ποτήρι. Η απάντηση είναι για κάποιους ότι μπορεί να είναι βαρύ, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι ελαφρύ. Βεβαίως εξαρτάται από την ώρα που το κρατώ το ποτήρι. Αν κρατώ το ποτήρι για πολλή ώρα, φαίνεται ότι από εκεί και πέρα το ποτήρι είναι βαρύ ή φαίνεται ασήκωτο μετά από κάποια ώρα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και με το στρες. Δηλαδή, στρες, έστω και μέτριο, το οποίο είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι δεν δημιουργεί τόσο έντονα προβλήματα. Δημιουργεί μεγάλα και έντονα προβλήματα. Αντίθετα, στρες έντονο, το οποίο είναι για μικρά χρονικά διαστήματα, φαίνεται ότι δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Και εδώ θα ήθελα να θυμίσω την οικονομική κρίση που υπήρχε και υπάρχει στην Ελλάδα, το πόσο τελικά ήταν παρατεταμένη, μιλούμε για μια δεκαετία πλέον. Οπότε λοιπόν, αντίστοιχα, κάποια προβλήματα υπήρξαν, υπάρχουν και εντείνονται ψυχοσωματικά προβλήματα, ελαίου οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Ξέρεις, πολλές φορές, και μας το έχουν πει και άνθρωποι από τα νοσοκομεία αυτά, ότι κάποιος πάει με πολύ έντονα συμπτώματα που καμιά φορά θυμίζουν και έφραγμα στο νοσοκομείο. Τελικώς γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, δεν είναι τίποτα, οπότε το αποδίδουν στο στρες και στο άγχος το οποίο έχουν, και αμέσως στο περιβάλλον ενδεχομένως να το χαρακτηρίσει και κατά φαντασία ασθενή. Είναι έτσι? Ναι. Γιατί βάζουμε μια ταμπέλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει τη δική του εσωτερική πάλι. Όμως. Ζει τη δική του εσωτερική πάλι, ζει το δικό του Γολγοθά. Θα λέγαμε ότι ο κατά φαντασίαν ασθενής, συνήθως, Νικολέτα, σε σχέση με τον ψυχοσωματικό ασθενή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάποιο όργανο συγκεκριμένο δεν νοσεί. Ενώ στον ψυχοσωματικό ασθενή η διαφορά είναι στο ότι νοσεί κάποιο συγκεκριμένο όργανο. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο στοιχείο που θα λέγαμε ότι είναι η διαφορά, συνήθως στον κατά φαντασίαν ασθενή, ταχύτατα εναλλάσσονται τα διάφορα όργανα τα οποία φαίνεται ότι νοσούν. Δηλαδή, πονάει το κεφάλι του, πονάει τα χέρια του, πονάει τα πόδια του, αισθάνεται ότι θέλει να πάει στο νοσοκομείο με συμπτώματα εμφράγματος, όπως είπες. Αντίθετα, ο ψυχοσωματικός ασθενής συνήθως επιμένει περισσότερο χρονικό διάστημα σε κάποιο συγκεκριμένο νόσημα, ανάλογα με το όργανο το οποίο έχει νοσήσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο, και ο ψυχοσωματικός και ο κατά φαντασίαν, ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι ότι αρνούνται το ψυχολογικό κομμάτι και την ψυχολογική διάσταση του νοσήματός τους. Δηλαδή, θεωρούν και πιστεύουν στις ιατρικές
έτσι, απαντήσεις οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες πρέπει προφανώς να προηγηθούν και πρέπει να προηγηθεί ένας εντελεχής ιατρικός έλεγχος μέχρι που να φτάσουμε στο κομμάτι το ψυχολογικό. Αλλά συνήθως τα άτομα παρακαλούν ούτως ώστε, τα συγκεκριμένα άτομα παρακαλούν ούτως ώστε να βρεθεί κάποιο ιατρικό πρόβλημα και ή το δυνατόν με κάποια παθητική μέθοδο, δηλαδή με κάποιο φάρμακο το οποίο θα πάρουν, να ξεπεράσουν το πρόβλημα, γιατί αρνούνται να ψυχολογιοποιήσουν το πρόβλημά τους. Να θεωρήσουν δηλαδή ότι το πρόβλημά τους έχει ψυχολογική βάση. Μπορεί ένας ψυχοσωματικός ασθενής να κρύβει ενδεχομένως και μια ψυχική πάθηση, σοβαρή ψυχική πάθηση ίσως. Θα λέγαμε ότι ένας ψυχοσωματικός ασθενής, Νικολέτα, πολλές φορές κρύβει όλη την ψυχοπαθολογία, θα λέγαμε. Δηλαδή, κρύβεται πίσω, αλλά συνήθως δύο παθήσεις κρύβονται πίσω από τον ψυχοσωματικό ασθενή. Πρώτον, αγχώδεις εκδηλώσεις και αγχώδεις διαταραχές που μπορεί να υπάρχουν, είτε καταθλιπτικές διαταραχές οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, είτε με την ξεκάθαρη έννοια της κατάθλιψης, είτε μια κατάθλιψη η οποία είναι μετατρεπτική ή μασκαρεμένη, ήθιστε να λέγεται. Μια κατάθλιψη δηλαδή η οποία δεν φαίνεται σαν κατάθλιψη, αλλά εκδηλώνεται σαν ψυχοσωματικό σύμπτωμα. Άρα λοιπόν, συνήθως έχουμε αυτά τα δύο κομμάτια της παθολογίας, ψυχοπαθολογίας. Συνήθως έχουμε άγχος και κατάθλιψη στον ψυχοσωματικό ασθενή. Η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο, έχει κάποια επίδραση, υπάρχει. Φαίνεται ότι οι πρόγονοί μας επηρεάζουν τη ζωή και την υγεία μας. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, υπάρχουν τα κληρονομούμενα γονίδια, τα οποία κληρονομούμενα γονίδια επηρεάζουν την αντίδρασή μας στο στρες. Mm-hmm. Τελευταία έχει έτσι μελετηθεί η ενδομήτρια ζωή και η επίπτωση της ενδομήτριας ζωής και το πόσο στρεσαρισμένη ήταν η μητέρα όταν γέννησε, όταν έφερε μέσα της το έμβριο, και από εκεί και πέρα φαίνεται το τι επίπτωση μπορεί να έχει. Σίγουρα, από εκεί και πέρα μιλούμε για την παιδική ηλικία. Τα πρώτα χρόνια το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές εδώ ότι είναι σημαντικά, ζωτικά και έτσι πολύ σημαντικά, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουμε το πόσο τελικά το άτομο μπορεί να εκδηλωθεί σε έναν στρεσαρισμένο ενήλικα ή όχι. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα μαθαίνουμε από τους γονείς μας, ανάλογα με το πόσο αυτοί αντιδρούν στο στρες, κατά αυτόν τον τρόπο αντιγράφουμε συμπεριφορές με ένα μη λεκτικό τρόπο επικοινωνίας που όλοι οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους και κυρίως οι γονείς με τα παιδιά, ούτως ώστε από εκεί πέρα να εκδηλωθούν αυτές οι καταστάσεις, Νικολέτα. Και οι τρόποι αντιμετώπισης. Ξέρεις, τρόποι αντιμετώπισης, θα λέγαμε. Προηγείται, όπως είπαμε και προηγουμένως, ένας ενδελεχής, ξεκάθαρος, πολύ καλός ιατρικός έλεγχος, ο οποίος πρέπει να υπάρχει, της παραδοσιακής ιατρικής. Από εκεί και πέρα, όταν αποκλείσουμε τον οργανικό παράγοντα, νομίζω ότι μπαίνει το κομμάτι του ψυχολογικού παράγοντα. Ή πολλές φορές συνυπάρχουν αυτοί οι δύο παράγοντες. Έτσι, μιλάμε για ένα νόσημα το οποίο χειροτερεύει όταν η ψυχολογία του ανθρώπου είναι κακή. Σίγουρα, στο κομμάτι λοιπόν του ψυχολογικού παράγοντα, μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος οφείλει από εκεί και πέρα, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, μέσω της ψυχοθεραπείας, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, στη συνέχεια να επαναπροσδιορίσει το εγώ του, τη στάση του, τη θέση την οποία μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις πεπιθήσεις του, και από εκεί και πέρα να οριοθετήσει τις σχέσεις με τους άλλους. Πιθανά πολλές φορές να μάθει να λέει όχι, να μάθει να θυμώνει, να μάθει να εκδηλώνει τα συναισθήματά του. Να μάθουμε να λέμε όχι. Είναι υγεία. Είναι υγεία, βέβαια, και ίσως θα ήταν και έτσι καλό το να μιλήσουμε σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές για το συγκεκριμένο θέμα. Σημασία του όχι. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο θέμα αυτό. Νομίζω θα μας το φέρει σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης λοιπόν της εκπομπής. Θα βρείτε το θέμα φυσικά και στην playlist μας στο YouTube, αλλά και στο Facebook, όπου και θα ανεβάσουμε τη συζήτηση.